Το είπε, ε, δεν μπορώ άλλο με τα παντελόνια. Θα φορέσω. Αυτό τι είναι καινούριο, το. Δεν ξέρω. Γενικά αυτό εγώ στην καθημερινή μου ζωή κάνω πάρα πολλά ηχητικά εφέ. Απλά ακόμα είμαι μαζεμένη και δεν τα κάνω. Σαν τύπο. Α, αυτό πότε το κάνει. Κάνω πολλά εφέ. Για αυτό πότε το κάνω. Όταν ενθουσιάζομαι. Α, είναι για ενθουσιασμό. Τώρα ενθουσιάστηκα. Α, ήρθε. Ωραία, τέλεια. Κι εγώ. Κάποιο άλλο έτσι ηχητικό εφέ για να ξέρω να σου βάζω εγώ όταν έρχεσαι. Νομίζω όταν αρχίσω να κάνεις πολλά comments, ακούς κάτι. Πι-πι-πι, τσι-τσι-τσι. Το πι-πι-πι, για πού το λες το πι-πι-πι. Ξέρω, έχω διάφορα. Το καθένα είναι σαν ένα μικρό καρτούν μέσα μου. Το οποίο μου μιλάει από πίσω και. Τέλειο, εξαιρετικά. Οπότε πάμε στο. Α, τι ωραία που είσαι εδώ. Και για πες μας και πού πηγαίνεις. Λοιπόν. Δεν θέλω να το πω, θα το πω γιατί έχω αναγκαστεί. Ας πούμε ότι είναι ένα lunch date. Εγώ θέλω να είναι date, αλλά δεν είναι date. Αυτός δεν το ξέρει. τι εννοώ. Ναι. Εγώ, δυστυχώς, δεν ήξερα κορίτσια. Θα είχα ένα ραντεβού για τον δικηγόρο μου, αλλά δεν ήταν όντως ρεαλιστικό. Δηλαδή, δεν ήθελα όντως να τον δω τώρα πολύ επίσημα να πούμε διάφορα. Ήθελα πιο πολύ να βρω μια ευκαιρία για να βγούμε. Να του πω εγώ τα δικά μου και μετά να αρχίσω να κάνω έτσι λίγο flirting. Μεσημεράκι. Εντάξει, αυτός είναι και κάπως φίλος μου, δεν είναι ότι το γνώρισα πρώτη φορά τον άνθρωπο. Αλλά έχω έτσι μια άλλη διάθεση. Αλλά αυτό δεν το ξέρει, νομίζω ότι θα πάτε να τα πείτε σοβαρά. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά νομίζει κι αυτός, γιατί κι αυτός κάτι έχει καταλάβει, ρε παιδί μου. Αλλά δηλαδή γι' αυτό και δεν πήγαμε στο γραφείο του, πήγαμε έτσι έξω κάπου. Ναι. Μπορεί να υποψιάσετε κάτι, τώρα θα το καταλάβει σίγουρα. Να πω ότι, να πεις ότι φοράω εδώ πέρα κάτι πιο. Είναι καταπληκτικό αυτό που είδα. Ναι, γιατί όταν θα κάθομαι, θέλω να αχνοφαίνεται. Φοράω σορτσάκι, αντρικό πουκάμισο. Α, και σορτσάκι, δεν είναι φούστα. Όχι, που είπα εγώ πριν. Αυτό είναι ένα δερμάτινο σορτσάκι. Α, μάλιστα. Σήκωσα λίγο την μπλούζα. Αυτά. Την μπλούζα θες να σηκώσω. Να δούμε λίγο το σορτ. Εκεί, μπράβο. Λοιπόν, Νίκη, να σου πω, εύχομαι όταν θα δεις μετά τη βαθμολογία των κοριτσιών να κάνεις. Ελπίζω να κάνω. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε στη Γεωργία που έχει βάλει ένα. Μου αρέσει το φούτερ της και η τσάντα της ξεχωριστά. Θεωρώ ότι η τσάντα έχει άλλο ύφος για κάτι άλλο, όχι για το συγκεκριμένο ντύσιμο. Αν θέλουμε να πούμε για υφές που δεν γνωρίζω, αλλά τώρα μαθαίνω, έχεις βάλει δερματίνη, έχεις βάλει καστόρι, έχεις βάλει φούτερ, έχεις βάλει το πουκάμισο. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν τίποτα μεταξύ τους. Μ' αρέσει μόνο το φούτερ και η τσάντα, αλλά όχι μαζί. Okay. Τίποτα άλλο, δηλαδή σαν κομμάτια, ναι, όπως θα έχεις συνδυάσει, όπως θα έχεις συνδέσει, εμένα με τραβάει, δεν μου κάνει, δεν μου κάθεται καλά. Και σίγουρα θεωρώ ότι πες ότι κάπως μπορείς να το σώσεις από τη μέση και πάνω, το καλσόν και η μπότα δεν μ' αρέσει καθόλου, ειδικά αυτή η μπότα. Προφανώς εμένα το look μ' αρέσει. Όλα μ' αρέσουν. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος συνδυασμός, αλλά ειδικά σαν κομμάτια σίγουρα μ' αρέσουν και οι μποτούλες μου μ' αρέσουν. Όλα σ' αρέσουν, Νίκη μου, γι' αυτό τα φόρεσες, κοριτσάκι μου, ούτως ή άλλο. Ναι. Ο μέσος όρος δεν είναι και πάρα πολύ δυνατός, αλλά μπορεί να φτιάξει την επιτροπή, ποιος θα ξέρει τώρα. 1,7. Καλή επιτυχία, Νίκη μου. Ευχαριστώ πολύ.